βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω αυτό το περιβόητο τι τρώω μέσα στη μέρα μου. Έχω ξεκινήσει το πρωί, σας έχω δείξει ότι βασικά το πρωινό μου. Απλά επειδή το πρωί ήταν αρκετά νωρίς και δεν είχα πολύ όρεξη να μιλήσω, είπα θα το ξεκινήσω στο δεκατιανό. Λοιπόν, το δεκατιανό μου έχει να κάνει με ένα φρούτο και 5 αμύγδαλα, το οποίο θα βγάλω ευθύς αμέσως. Αλλά και που είναι έξω δεν πειράζει. Ωραία. Και θα κάτσουμε στον καναπέ να σας εξηγήσω τι περιλαμβάνει γενικά η διατροφή μου και πώς τρώω και τι κάνω. Λοιπόν, θα σας πω ότι μόλις έχω γυρίσει το πανεπιστήμιο, η ώρα είναι 11:30. Οπότε τώρα θα φάω το δεκατιανό μου, μιας και το πρωινό μου το έφαγα περίπου στις 8. Και μετά θα φάω μεσημεριανό. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι έχω ξεκινήσει διατροφή εδώ και περίπου ένα μήνα και κάποιες μέρες. Πηγαίνω σε μια εξαιρετική διατροφολόγο που συγκεκριμένα είναι διατροφολόγος του ΠΑΟΚ, των παικτών του ΠΑΟΚ. Απλά δεν θα σας πω το όνομά της, καθώς έχουμε πάει συστημένη, ας το πω έτσι, γιατί δεν αναλαμβάνει περιπτώσεις εκτός της δουλειάς της, δηλαδή εκτός της ομάδας. Παρ' όλα αυτά αναλαμβάνει κάποιες περιπτώσεις που είναι συστημένες. Έτσι λοιπόν έχουμε πάει και εγώ και ο Άγγελος ως συστημένη εκεί, γι' αυτό και δεν υπάρχει λόγος να σας πω το όνομά της. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλή γενικά και έχουμε δει τρελά αποτελέσματα. Για να καταλάβετε, ήμουνα περίπου 67 κιλά και έπρεπε να χάσω 4 κιλά λίπος, οπότε συνολικά σε αυτό τον 1,5 μήνα έχω χάσει 3,5 κιλά λίπος και 500 γραμμάρια μυϊκό ιστό, τον οποίο δεν έπρεπε να χάσω, αλλά επειδή έκανα κάποιες ατασταλίες τον έχασα. Και τώρα θα μπω στη δικασία να χάσω λίγο ακόμα λίπος, γιατί εγώ θέλω βασικά πιο πολύ. Αυτή μου λέει ότι για μένα θέλω να χάσει μόνο 500 γραμμάρια, αλλά εγώ για μένα σαν Βίκη θέλω να χάσω περισσότερο για το σώμα μου, για να βλέπω εγώ τον εαυτό μου καλύτερο. Και πάλι θα είμαι φυσικά στα φυσιολογικά πλαίσια, δεν θα το κάνω για να πηγαίνω να πάθω νευρική ανορεξία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Οπότε ναι, πάμε ξανά σταθερά, ακόμα 2 εβδομάδες στη συγκεκριμένη διατροφή. Θα σας δείξω μόνο μια μέρα της διατροφής μου, καθώς το να σας δείξω μια ολόκληρη εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα προλαβαίνω, θα σας παραλείπω πάρα πολλά γεύματα. Γιατί είμαι στη σχολή, κάποια τα τρώω εδώ, κάποια τα τρώω στη σχολή, κάποια τα τρώω αλλού, οπότε γενικά είναι ένα θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, πάμε να φάμε το δεκατιανό μου, το οποίο περιέχει ένα φρούτο και 5 αμύγδαλα. Λοιπόν, κάποια ώρα μετά ήρθε η ώρα να ετοιμάσω το μεσημεριανό μου, γιατί έχω μάθημα στις 2 η ώρα, οπότε θα φάω λίγο νωρίτερα. Η ώρα είναι 1 παρά και θα φάω μέχρι τη 1.30, θέλω να έχω φύγει βασικά και να έχω φάει. Σήμερα το μενού το μεσημεριανό μου έχει λαδερό ή όσπρια. Οπότε, επειδή εγώ δεν τρώω όσπρια σε σούπα και ούτε ξέρω να τα μαγειρεύω κιόλας, αποφάσισα να φτιάξω όσπρια αλλά σε σαλάτα. Αυτή τη συνταγή μπορεί να την έχω ξαναδείξει στο κανάλι μου, καθώς την τρώω εδώ και 3-4 χρόνια, γιατί όταν είμαι φοιτητρία δεν τρώω σούπες και τέτοια. Βασικά, γενικά σχαίνομαι να μου βάζει μαμά φαγητό και να το ξαναζεσταίνω, ειδικά όταν είναι έτσι με ζουμιά. Οπότε, επειδή δεν μου το κάνει αυτό, αναγκάζομαι, γιατί πρέπει να φάω, να το κάνω κάπως διαφορετικά. Και έτσι λοιπόν έχω αποφασίσει να κάνω τη φαγή σε σαλάτα και πάμε να το κάνουμε αυτό. Βάζω σε φακή σε ποσότητα σε μία κούπα λίγο λιγότερο του μισού και το βάζω μέσα στο κατσαρόλα. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι και θα περιμένω να βράσει. Στην ουσία δεν προσθέτω τίποτα παραπάνω. Και μετά, όσο βράζει δεν προσθέτω κάτι παραπάνω πέρα από αλάτι. Απλά φροντίζω να έχω στο ψυγείο μου καρότα, κόκκινη πιπεριά και ντοματίνια, αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αν δεν είχα σχολή και δεν έπρεπε να συναστραφώ με ανθρώπους το υπόλοιπο της μέρας, θα τρώγα και κρεμμύδι. Αλλά επειδή θα συναστραφώ, λέω άντες μην τους το χαλάσω το πράγμα. Τώρα εγώ εδώ πέρα δεν έχω δυστυχώς καρότα, γιατί μου έχουν τελειώσει από ό,τι βλέπω τώρα. Οπότε θα βάλω κόκκινη πιπεριά και ντοματίνια. Και σαν dressing θα βάλω λάδι και ξύδι και that's it. Αυτό είναι.
Λοιπόν, η ώρα είναι 1:15, είμαι έτοιμη να φάω. Θα φάω τον μπολ με τις φακές αυτό. Η διατροφή μου επίσης έχει μία φέτα ψωμί. Διαλέγω να παίρνω ντίνκελ γιατί μου αρέσει. Και μία κουταλιά της σούπας cottage. Οπότε θα φάω αυτά και μετά ανυπομονώ να φάω το απογευματινό. Θα σας το δείξω, είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μόλις έχω τελειώσει μάθημα, προβατάω μόνη μου στη Χάνθη γιατί ήρθα να κάνω μια έρευνα και ήθελα να φάω απογευματινό, οπότε πρέπει να σας το δείξω. Πίνω αυτό πρώτη είναι chocolate flavored milk drink. Έχει 50% λιγότερη ζάχαρη λέει από Arla, not sponsored, απλά μου αρέσει πάρα πολύ. Από το και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και το πίνω αυτό και κανονικά μου έχει και να φάω και ένα γιαούρτι super spoon, δηλαδή μισό τέτοιο για ένα γιαούρτι super spoon. Αλλά τώρα είμαι έξω που θα πιω ένα ολόκληρο τέτοιο γιατί θα μου αρέσει πάρα πολύ.